Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα και αυτή είναι η τίτλη των σημαντικότερων ειδήσεων της μέρας. Κόλαση πολέμου στο Ισραήλ, εκατοντάδες νεκροί και στις δύο πλευρές μετά τις επιθέσεις της Χαμάς και την ανταπόδοση των πυρών. Παγκόσμια καταδίκη των επιθέσεων. Συγκλονίζουν οι εικόνες όλες τις εξελίξεις. Σε λίγες ώρες ανοίγουν οι κάλπες για την ανάδειξη δημάρχων και περιφερειαρχών. Τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών, αναλυτικός οδηγός και έκτακτες εκπομπές στο Άττικα μέχρι τα τελικά αποτελέσματα. Ανησυχία για την έξαρση του COVID, αντέχει το σύστημα υγείας, λένε οι ειδικοί που μίλησαν στο Άττικα. Αυξάνονται και τα κρούσματα της γρήπης. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Με την ετοιμιγόρια περικλιματικής οργάνωσης στις φυλακές οδηγήθηκαν η ηγεσία, δεκάδες στελέχη της και ο καθομολογίαν δολοφόνος του Παύλου Φίσα. Η Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά, κυρίες και κύριοι, και ξεκινάμε με το δελτίο μας με τις συγκλονιστικές εικόνες από το Ισραήλ. Η Ισλαμική Οργάνωση Χαμάς εξαπέλυσε μια άνευ προηγουμένου επίθεση κατά του Ισραήλ, με ρήψη χιλιάδων ρουκετών αλλά και με αποστολές κομμάντο που κατάφεραν να φτάσουν σε Ισραηλινούς στόχους. Είμαστε σε πόλεμο, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, με το Τελ Αβίβ να επιβεβαιώνει δεκάδες νεκρούς αλλά και ομήρους που έχουν πιάσει δυνάμεις της Χαμάς. Για εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση, ετοιμάζεται τώρα το Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας, η οποία σφυροκοπείται με πολλαπλούς βομβαρδισμούς. Παλαιστινιακές πηγές αναφέρουν εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες. Με σιρήνες πολέμου ξύπνησε το Ισραήλ. Η Ισλαμική Χαμάς εξαπολύει μπαράζ ρουκετών από τη λωρίδα της Γάζας στις νότιες περιοχές του Ισραήλ. Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Οργάνωση, 5.000 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν προς τον εχθρό που έφτασαν σε πολλές Ισραηλινές συνοικίες. Το Ισραήλ δέχεται επίθεση χωρίς προηγούμενο. Οι ρουκέτες της Χαμάς πέφτουν για πάνω από 7 ώρες. Ένοπλοι μαχητές της Χαμάς έχουν παρισφρήσει σε Ισραηλινό έδαφος και στρατόπεδα από στεριά, θάλασσα μέχρι και με αλεξίπτωτα. Και όπως λένε, έχουν σκοτώσει Ισραηλινούς στρατιώτες, ενώ πολλούς τους έχουν πιάσει για ομήρους. Ο στρατιωτικός διοικητής της Ισλαμιστικής Οργάνωσης ανακοινώνει την έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ισραήλ. Παλαιστίνοι πανηγυρίζουν για την επίθεση που εξαπολύει η Χαμάς. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. Στη Γάζα, πολλοί περιμένουν τα αντίπεινα του Ισραήλ και εκενώνουν τα σπίτια τους. Λίγο πριν ξεκινήσουν οι Ισραηλινές επιδρομές. Τα Ισραηλινά αντίπεινα ξεκινούν στη Γάζα. Ο βομβαρδισμός είναι συνεχόμενος. Είναι η μεγαλύτερη επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ εδώ και πολλά χρόνια και η πιο αιματηρή. Και σίγουρα γύρει ερωτήματα στο Τελ Αβίβ για το πώς η Χαμάς κατάφερε να την πραγματοποιήσει. Το Ισραήλ αναφέρει δεκάδες νεκρούς και πάνω από 700 τραυματίες. Στις πρώτες ώρες των Ισραηλινών επιθέσεων, οι αναφορές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 160 Παλαιστίνιους νεκρούς και πάνω από 1.000 τραυματίες. Οι διεθνείς αντιδράσεις είναι άμεσες μπρος στο μέγεθος της ανάφλεξης στο Μεσανατολικό. Από την Ελλάδα, ο αναπληρωτής επικεφαλής της Ισραηλινής Πρεσβείας στην Αθήνα λέει πως το Ισραήλ θα απαντήσει με οποιοδήποτε απαραίτητο μέτρο. Αποκλιμάκωση ή μια νέα ιντιφάντα. Αυτό είναι τώρα το ερώτημα που όλες οι πλευρές, εμπόλεμες και μη, καλούνται να απαντήσουν. Οι εξελίξεις στο Ισραήλ είναι καταιγιστικές. Μαζί μου είναι ο Χρυσόστομος Λουκάς. Και Χρυσόστομε, να ξεκινήσουμε με την πληροφορία για εγκλωβισμένους Έλληνες στη Γάζα. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Αυτή τη στιγμή είναι όλα ρευστά στο Ισραήλ και μάλιστα τώρα που μιλάμε, επειδή υπήρχε ένα deadline από τη Χαμάς ότι θα υπάρξουν αντίπεινα με νέες πυραυλικές επιθέσεις στο Τελαβίβ, έχουμε και νέα ρήψη ροκετών. Είναι λογικό λοιπόν, είναι εύλογο ο κόσμος που βρίσκεται, οι Έλληνες που είναι στο Ισραήλ, στους Αγίους Τόπους ή ακόμα και σε παλαιστινιακά εδάφη, να φοβούνται και να μην ξέρουν τι ακριβώς που μπορούν να απευθυνθούν. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει δώσει τηλέφωνα εκτάκτου ανάγκης, θα τα μεταδώσουμε αυτή τη στιγμή, της ελληνικής πρεσβείας στο Ισραήλ καταρχάς και του Γενικού Προξενείου Ιεροσολύμων, το 972 544 808 297 είναι η ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ, ενώ 972 523 032 253 είναι το τηλέφωνο εκτάκτου ανάγκης του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στα Ιεροσόλυμα. Τα μεταδίδουμε λοιπόν για όλους όσοι έχουν κάποια ανάγκη, μπορούν να επικοινωνήσουν με τις ελληνικές αρχές, τις προξενικές και τις διπλωματικές. Και είναι πολύ χρήσιμο φυσικά, αλλά θες Λύση να μας πεις λίγο τι κατάσταση επικρατεί αυτή την ώρα στο Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή έχουμε το απόλυτο χάος και δεν έχουν τερματιστεί οι πολεμικές επιχειρήσεις και από τις δύο πλευρές. Είπαμε πριν από λίγα δευτερόλεπτα για μια ρήψη ροκετών από τη Χαμάς, μια καινούρια ρήψη ροκετών από τη Χαμάς. 9 η ώρα είχαν πει ότι θα την κάνουν σε αντίπεινα για πλήγμα του Ισραήλ στην λωρίδα της Γάζας, στην πόλη της Γάζας, όπου κατεδαφίστηκαν με ισχυρή βόμβα οι πύργοι της Γάζας. Δύο πολύ υψηλά κτίρια που έχουν, στεγάζουν τηλεοπτικούς σταθμούς, γραφεία δικηγορικά και βεβαίως και κατοικίες. Να πούμε τι γνωρίζουμε για τα θύματα. Πριν από λίγο, οι Ισραηλινές αρχές ενημέρωσαν ότι μετρούν 200 νεκρούς Ισραηλινούς. Αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση επίσημη από τις Ισραηλινές αρχές. Πριν από λίγα λεπτά, οι τραυματίες από πλευράς Ισραήλ ήταν στους χίλιους, σχεδόν χίλιους. Από πλευράς Παλαιστινίων τώρα, οι νεκροί φτάνανε στους 200 πριν από δύο λεπτά, αλλά η ενημέρωση δεν είναι ακόμα. Δεν είναι σε ζωντανή μετάδοση, δεν υπάρχει ρεύμα αυτή τη στιγμή σε όλη τη Γάζα. Το Ισραήλ έχει κόψει την τροφοδοσία ρεύματος στη λωρίδα της Γάζας. Οπότε δεν ξέρουμε βεβαιότητα τι γίνεται. Δεν βλέπουμε κιόλας τι γίνεται, δεν ξέρουμε. Το νοσοκομείο στη λωρίδα της Γάζας που δέχεται πάρα πολλούς τραυματίες, θύματα της επιχείρησης των Ισραηλινών για αντίπεινα, έχει μεγάλο πρόβλημα, όπως αντιλαμβάνεστε. Είναι τουλάχιστον 1.600 τραυματίες. Ξαναλέμε, αυτός ο απολογισμός θυμάτων, νεκρών και τραυματιών είναι πριν από περίπου. Μία-δύο ώρες δυστυχώς περιμένουμε μεγαλύτερο απολογισμό. Πριν τη δεύτερη ρήψη των ρουκετών. Ναι, ναι, βεβαίως. Δεν έχουν σταματήσει οι ρουκέτες. Οι ρουκέτες από την πρωινή επίθεση της Χαμάς κράτησαν η ρήψη ρουκετών περί 7 ώρες στον Παράζ. Έριξαν οι Ισραηλινίτιους δύο πύργους της Γάζας και η Χαμάς επανήλθε λέγοντας ότι 9 η ώρα τώρα, δηλαδή πριν από λίγα λεπτά, θα ξαναρίξουμε σε αντίπεινα για το γεγονός ότι έχετε βομβαρδίσει τη λωρίδα της Γάζας. Και τελικά έτσι και έγινε. Δεν υπάρχει επίσης ακριβής εικόνα για τους ομήρους. Οι κομμάντος της Χαμάς έχουν πιάσει πολλούς ομήρους. Τα Ισραηλινά μέσα κάνουν λόγο για δεκάδες Ισραηλινούς στρατιώτες και αμάχους που τους έχουν πιάσει ή της Χαμάς. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται ανταλλαγή κρατουμένων. Αυτό έχουμε γνωρίζουμε. Δει και κάποια βίντεο που έχει διαρρεύσει η ίδια η Χαμάς. Βεβαίως. Έχει δώσει δημοσιότητα η Χαμάς. Και να πούμε τέλος για τις εξελίξεις στη Γάζα ότι υπάρχουν και αναφορές για συμπλοκές σε ένα άλλο ενδυνάμει μέτωπο που μπορεί να κλιμακώσει την κατάσταση, στη Δυτική Όχθη. Σε περιοχές, δηλαδή σε καταβλισμούς Παλαιστινίων. Δεν είμαστε πια στη λωρίδα της Γάζας, είμαστε στη Δυτική Όχθη, όπου έχει Παλαιστινίους πάρα πολλούς. Έχουμε αναφορές για συμπλοκές Παλαιστινίων με αρχές ασφαλείας του Ισραήλ και με επίκους, με Εβραίους επίκους. Άρα και αυτό θα μπορούσε να δώσει μια νέα κλιμάκωση. Είχαμε όμως, Χρυσόστομο, και καταδίκη των επιθέσεων κατά του Ισραήλ από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Ναι, βεβαίως. Να δούμε τις δηλώσεις λοιπόν της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας. Θα ξεκινήσουμε με την δήλωση της Προέδρου της Δημοκρατίας, της κυρίας Κατερίνας Σακελαροπούλου, η οποία δήλωσε στο Twitter: «Είμαστε συγκλονισμένοι από τα νέα για τις τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πολιτών. Καταδικάζουμε αυτές τις φρικτές πράξεις μίσους και βίας. Είμαστε αλληλέγγυοι με το Ισραήλ», λέει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε επίσης στο Twitter: «Καταδικάζω στεναρά την σημερινή αποτρόπια τρομοκρατική επίθεση κατά του Ισραήλ, που προκάλεσε μεγάλο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων. Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού του Ισραήλ και υποστηρίζουμε πλήρως το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα». Και στο ίδιο μήκος κύματος και ο Υπουργός Αμήνης ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος είπε πως καταδικάζουμε απερίφραστα τις τρομοκρατικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ, το οποίο έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα, όπως είπε. Okay. Να πάμε και στις δηλώσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Να πούμε ότι η ΣΥΡΙΖΑ και η ΠΑΣΟΚ κοινάλ καταδίκασαν την επίθεση της Χαμάς, με τον ΣΥΡΙΖΑ να ζητά επανέναρξη αξιόπιστων διμερών συνομιλιών για λύση δύο βιώσιμων κρατών
στη βάση των συντόνων του 67, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος λέει μεταξύ άλλων πως η επιθετικότητα του κράτους του Ισραήλ τελικά στρέφεται και κατά του ίδιου του Ισραηλινού λαού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Αν υπάρξουν νεότερες εξελίξεις, θα τις μεταδώσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στις αυριανές εκλογές που θα αναδείξουν τους επικεφαλείς στις 13 περιφέρειες και τους πάνω από 300 δήμους της χώρας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ με τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης. Λίγες ώρες πριν τις αυριανές κάλπες, οι πολιτικοί αρχηγοί στέλνουν το δικό τους μήνυμα εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών. Αισιοδοξία επικρατεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δίνει το δικό του στίγμα πριν την αυριανή αναμέτρηση. Θα επιμείνω πάρα πολύ και θα ζητήσω από όλα τα στελέχη μας, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να δώσουν αυτόν τον αγώνα μαζί, συντονισμένα, να αφήσουμε στην άκρη τις όποιες διαφορές και διαφωνίες αναπόφευτα προκύπτουν πάντα όταν κάποιος έχει να διαχειριστεί την λογική φθορά της παραμονής στην εξουσία. Ξέρετε, η εξουσία σημαίνει ευθύνη. Ο Στέφανος Κασελάκης, που περιόδευσε σε Κόρινθο, Πάτρα και Ρόδο, με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλεί τους πολίτες να δώσουν το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα της αλαζονίας. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ανθρώπους με καθαρά χέρια και με προοδευτικές απόψεις. Έχετε δει την αλυσίδα του μπλε κράτους, από την κεντρική κυβέρνηση μέχρι τις περιφέρειες, μέχρι τους δήμους. Έχετε δει αλαζονία, κακοδιαχείριση, έχετε δει χαστούκια. Η Ελλάδα δικαιούται καλύτερα. Δικαιούται ανθρώπους από την κοινωνία, από την εργασία, με καινούργιες, σύγχρονες, προοδευτικές ιδέες. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει υποστηρίξει πολλούς τέτοιους υποψηφίους. Από την Κρήτη, ο Νίκος Ανδρουλάκης προέταξε την ανάγκη προοδευτικής αλλαγής, στρέφοντας τα πυρά του εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εύχομαι αύριο να υπάρχει ένα ηχηρό μήνυμα, ένα μήνυμα υπέρ της αυτοδιοίκησης, της αποκέντρωσης, της ενίσχυσης των δυνάμεων που υπηρετούν τον πολίτη και όχι το Μέγαρο Μαξίμου. Είναι αδιανόητο τρεις μήνες κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας να ζούμε την παρακμή του κράτους, της πολιτικής προστασίας, την κλιμάκωση διαφάνειας, της αλαζονίας. Σε καφέ μπαρ στα Πετράλωνα μαζί με δημοσιογράφους συναντήθηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας με τους Γιάννη Πρωτούλη και Νίκο Σοφιανό, καλώντας τους πολίτες να ενισχύσουν τις δυνάμεις του ΚΚΕ στην αυτοδιοίκηση. Θα πέσουν χιλιάδες γαρίφαλα της λαϊκής εισπύρωσης αύριο στις κάλπες. Και θα μπούμε σε πάρα πολλούς δήμους στο δεύτερο γύρο και στις περιφέρειες. Θα πάμε πολύ καλά. Το χρειάζεται αυτό ο ελληνικός λαός, το χρειάζεται η χώρα, γιατί είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να παλέψει τα ζητήματα της κεντρικής εξουσίας, της αντιλαϊκής πολιτικής. Στο μεταξύ, στον Πειραιά βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να υποστηρίξει την υποψηφιότητα του Γιώργου Γαβρίλη για τον Δήμο Πειραιά. Στις 10.30 το βράδυ της Κυριακής αναμένεται να δοθεί η πρώτη ασφαλής εκτίμηση αποτελεσμάτων για τις περιφέρειες και για τους 6 μεγαλύτερους δήμους της χώρας. Λίγα 24 ώρα πριν ανοίξουν οι κάλπες, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε ένα χρηστικό οδηγό για την εκλογική διαδικασία. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές που θα διεξαχθούν την Κυριακή 8 Οκτωβρίου και είναι καιρός να δούμε πώς αλλά και πού θα μπορέσουμε να ασκήσουμε το εκλογικό μας δικαίωμα. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές ψηφίζουν όλοι οι δημότες που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους και είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Δήμου. Συμμετέχουν και οι πολίτες των υπόλοιπων 26 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον κατοικούν στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους και είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου που κατοικούν μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2023. Για να ενημερωθούμε για τον τόπο που ψηφίζουμε, αρκεί να μπούμε στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών «Μάθε που ψηφίζεις». Εκεί, μέσα από μια απλή διαδικασία συμπλήρωσης στοιχείων, μπορούμε με λίγα κλικ να πληροφορηθούμε για το εκλογικό τμήμα που χρειάζεται να βρεθούμε στις εκλογές. Για τον ίδιο σκοπό έχει τεθεί σε λειτουργία τηλεφωνικό κέντρο στον αριθμό 213-136-1500 που λειτουργεί καθημερινά, 8 το πρωί με 8 το βράδυ. Για να ψηφίσουμε χρειάζεται να έχουμε μαζί μας ταυτότητα. Εάν την έχουμε χάσει, μπορούμε να ψηφίσουμε με προσωρινό έγγραφο που θα πάρουμε από τα γραφεία ταυτοτήτων των αστυνομικών τμήματων, τα οποία λειτουργούν 8 το πρωί με 8 το βράδυ το Σάββατο και 7 το πρωί με 7 το βράδυ την Κυριακή. Εάν δεν έχουμε ταυτότητα, μπορούμε να ψηφίσουμε με διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας.
Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών προτίμησης διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Σε ό,τι αφορά τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, σε δήμους με πληθυσμό μέχρι 30.000 κατοίκους βάζουμε μέχρι 3 σταυρούς και σε δήμους με πληθυσμό άνω των 30.000 κατοίκων μέχρι 4. Αντίστοιχα, στις περιφερειακές εκλογές, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών προτίμησης κυμαίνεται από 1 έως 4 κατά περίπτωση. Οι κάλπες των αυτοδιοικητικών εκλογών θα ανοίξουν στις 7 το πρωί και θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 7 το απόγευμα. Τα αποτελέσματα θα συλλεχθούν τόσο σε επίπεδο συνδυασμών όσο και σε επίπεδο υποψηφίων και θα μεταδοθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών μέσω ειδικών συσκευών. Για να υπάρχει συνεχής ροή αποτελεσμάτων, στα τμήματα με μονά νούμερα θα ανοίξουν πρώτα οι κάλπες για τις δημοτικές εκλογές και στα ζυγά οι κάλπες για τις περιφερειακές εκλογές. Ενώ στις 10.30 το βράδυ θα μπορεί να δοθεί η πρώτη εκτίμηση αποτελέσματος για τις περιφέρειες και για τους 6 μεγαλύτερους δήμους της χώρας. Πάμε τώρα να γνωρίσουμε καλύτερα το εκλογικό σώμα και τη σύστασή του. Στις αυριανές εκλογές υπάρχουν υποψήφοι που έχουν σίγουρη την εκλογή τους, καθώς δεν έχουν αντίπαλο, αλλά και άλλοι που παρά το γεγονός ότι πλησιάζουν τα 100 χρόνια, εκφράζουν την αγάπη τους για τα κοινά και διεκδικούν την ψήφο των συμπολιτών τους. Περισσότερα στο ρεπορτάζ της ΙΟΚΑΣ της Αλιφεροπούλου. Η αυτοδιοίκηση μπορεί να είναι γένος θηλυκού, αλλά η εκπροσώπηση των γυναικών στην ανάληψη των ηνίων της υπολείπεται σημαντικά έως και σήμερα σε σχέση με τους άνδρες. Συγκεκριμένα, από τους συνολικά 1.222 δημοτικούς συνδυασμούς που θα συμμετάσχουν στις εκλογές της Κυριακής, τον Δημαρχιακό Θόκο επικεφαλής παράταξης διεκδικούν μόλις 164 γυναίκες, δηλαδή ποσοστό 13,5% επί του συνόλου. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στις 13 περιφέρειες της χώρας, για τις οποίες από τους 78 περιφερειακούς συνδυασμούς θέση περιφερειάρχοι διεκδικούν μόλις 11 γυναίκες, δηλαδή ποσοστό 14,1% επί του συνόλου. Για τις εκλογές της Κυριακής δήλωσαν συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του Υπουργείου Εσωτερικών 151.766 υποψήφοι. Από αυτούς, άνδρες είναι το 59,07% και γυναίκες το 40,93%, που είναι οριακά πάνω από την υποχρεωτική ποσόστοση που προβλέπει η νομοθεσία. Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει επίσης ότι χρόνια δεν κοιτά μόνο ο έρωτας, αλλά και η ανασχόληση με τα κοινά. Χαρακτηριστικά στον Πειραιά, ένας άνδρας 102 ετών διεκδικεί θέση Δημοτικού Συμβούλου. Αυτός είναι και ο γυραιότερος υποψήφιος στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αλλά και στους όμορους μεσηνιακούς δήμους Ιχαλίας και Τριφυλίας, σταυρό από τους συμπολίτες τους διεκδικούν δύο υποψήφοι 98 ετών. Ενώ σε ψηφοδέλτια παρατάξεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης συμμετέχουν δύο υποψήφοι 96 ετών. Και ενώ αυτές τις ημέρες όλο ένα και ανεβαίνει το θερμόμετρο του εκλογικού πυρετού, έξι δήμαρχοι δεν χρειάζεται να αναλωθούν σε προεκλογικές δραστηριότητες ή να αγωνιούν για το αποτέλεσμα της κάλπης, καθώς έχουν εξασφαλισμένη την επανεκλογή τους ως μοναδικοί υποψήφοι. Πρόκειται για τους Θωμάς Μίχογλου, δήμαρχος του Πύρου, που εκλέχθηκε για πρώτη φορά το 2019. Κωνσταντίνος Βρατσάνος, δήμαρχος Ψαρών, ο οποίος θα επανεκλεγεί για τέταρτη φορά. Γκίκας Γκίκας, δήμαρχος Ιητών, που εκλέχθηκε δήμαρχος το 2019. Βασίλης Μαράκης, δήμαρχος Εκίνου, που θα επανεκλεγεί για τρίτη θητεία, ενώ ήταν ο μόνος υποψήφιος και το 2019. Φώτης Μάγκος, δήμαρχος Λειψών, ο οποίος θα θητεύσει ως δήμαρχος για τρίτη θητεία, όλες χωρίς αντίπαλο, και Αναστάσιος Φαρούπος, δήμαρχος Αντιπάρου, επίσης αιρετός για τρίτη θητεία. Δικαίωμα ψήφου αυτήν την Κυριακή θα έχουν 9.775.181.000 Έλληνες πολίτες. Ωστόσο, το εκλογικό σώμα σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές είναι μικρότερο κατά 147.113 εκλογής σε σύγκριση με τις εκλογές του 2019 και κατά 96.552 σε σύγκριση με τις εκλογές του 2014. Έχουμε μαζί μας τον Ιάσονα Σχοινά Παπαδόπουλο για να δούμε πού θα ψηφίσουν αύριο οι πολιτικοί αρχηγοί. Ιάσονα, καλησπέρα. Ανθή, καλησπέρα. Λοιπόν, αύριο όλα τα βλέμματα προφανώς στρέφονται στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Άλλωστε και σήμερα οι πολιτικοί αρχηγοί έστειλαν τα μηνύματά τους και τις προηγούμενες ημέρες. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο στις 10 η ώρα το πρωί στο πρώτο λύκειο Κηφισιάς θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Από την πλευρά του, ο Στέφανος Κασελάκης στις 12 το πρωί θα ψηφίσει το δημοτικό σχολείο Εκάλης, καθώς δεν πρόλαβε να μεταφέρει τα εκλογικά του δικαιώματα στο κέντρο όπως ήθελε. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Κρήτη, θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στις 10.30 το πρωί στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, στο 2ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας στις 10.30 το πρωί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιάσονα. Και τώρα και μια ευχάριστη είδηση, γιατί μια τεράστια επιτυχία πανηγύρισε για ακόμη μια φορά ο Έλληνας Μίδας των Κρήκων, Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ανβέρσας και παράλληλα την πρόκληση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το ερχόμενο καλοκαίρι.
Μιλάνα μας. Είναι ο απόλυτος άρχοντας των Κρήκων και το απέδειξε για ακόμη μία φορά. Ο Λευτέρης Πετρούνιας έγραψε και πάλι ιστορία, αυτή τη φορά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Αμβέρσας. Ο Έλληνας πρωταθλητής με μια μαγική εμφάνιση, με συντελεστή δυσκολία σε 6-30 και με άψογη προσγείωση στο τέλος, κατάφερε να συγκεντρώσει 15.066 βαθμούς, μια επίδοση που του έδωσε τη δεύτερη θέση στο βάθρο και παράλληλα το εισιτήριο για τους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Ο μόνος που κατάφερε να αποτελέσει εμπόδιο για τον Πετρούνια για το χρυσό ήταν ο Κινέζος Γιάνγκ Λιου, ο οποίος κατέκτησε τελικά την πρώτη θέση με 15.233 βαθμούς, ενώ την τριάδα στο βάθρο συμπλήρωσε ο Χάο Γιου, επίσης από την Κίνα. Αυτό ήταν το τέταρτο μετάλλιο του Πετρούνια σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ύστερα από τα τρία χρυσά σε Γλασκόβη το 2015, Μόντρεαλ το 2017 και Ντόχα το 2018. Ενώ η Ολυμπιάδα του Παρισιού θα είναι και η τέταρτη συνολικά στην πλούσια καριέρα του. Να αλλάξουμε θέμα και να δούμε τι κατάσταση επικρατεί στο Βόλο, καθώς τα προβλήματα των κατοίκων τόσες μέρες μετά την καταστροφή δεν έχουν τέλος. Το νερό είναι ακόμη ακατάλληλο προς χρήση, ενώ πολλές περιοχές της πόλης παραμένουν κάτω από τις λάσπες. Δραματικές παραμένουν οι συνθήκες για χιλιάδες κατοίκους της Θεσσαλίας μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας, το νερό παραμένει ακατάλληλο σε πολλές περιοχές, κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι πόσιμο, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαγείρεμα, αλλά και για ατομική υγιεινή. Στο Βόλο, την πόλη που βρέθηκε στο επίκεντρο της κακοκαιρίας δύο φορές, οι κάτοικοι εκφράζουν κραυγή αγωνίας. Καθότι κλείνουμε ήδη ένα μήνα που έχουμε πρόβλημα με την παροχή του νερού από τις πρώτες πλημμύρες, πολύ ελάχιστες ημέρες είχε κρυθεί το νερό κατάλληλο. Πολλά νοικοκυριά και σπίτια αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγιεινής και το πώς αυτό το νερό θα χρησιμοποιείται για πλύσιμο, για μπάνιο, για ίδια ατομική υγιεινή, για ατομική υγιεινή ή ακόμα και για μαγείρεμα. Φανταστείτε μια πόλη 150.000 κατοίκων να μην έχει πρόσβαση σε πόσιμο νερό από τη βρύση, να πλύνει το πρόσωπό σου, το παιδί σου, τα μωρά μας. Αν έρθετε εδώ πέρα και σας στείλουμε ένα μπουκάλι νερό από τη βρύση του Βόλου, θα καταλάβετε ότι αν πλύνετε τα χέρια σας, ότι αφήνει μια σκληρότητα, κύριε Σαμπέ, στείλουμε σόλα. Πολλές γειτονιές παραμένουν μέσα στις λάσπες, οι κάτοικοι αδυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες και η καθημερινότητα γίνεται ανυπόφορη. Αισθανόμαστε ότι δεν ζούμε στο 2023. Υπάρχουν διακοπές στο νερό, μείωση στην πίεση του νερού και είναι πραγματικά αφόρητο το ότι πρέπει να συντονίσεις τις ανάγκες σου, το πότε θα κάνεις μπάνιο, πότε θα μαγειρέψεις, με το πότε θα έχεις νερό και αν αυτό το νερό είναι κατάλληλο και αν είναι πόσιμο. Ακόμα δυσκολότερες είναι οι συνθήκες λίγο έξω από την πόλη, στις Αλικές Βόλου, που αντιμετωπίζουν και προβλήματα υδροδότησης. Ο Σταύρος Φουντούλης έχει να δει νερό στο σπίτι του από το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη. Εμένα το σπίτι μου, επειδή είναι λίγο πιο ψηλά, στα 50 μέτρα από τη θάλασσα ύψος, δεν είχα ποτέ νερό και δεν έχω ακόμα νερό. Οι κάτοικοι αναγκάζονται να κουβαλούν καθημερινά τεράστιες ποσότητες εμφιαλωμένου νερού για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους, αλλά και για να εξασφαλίσουν την υγιεινή των παιδιών τους. Η συνθήκη, φίλοι, είναι τρέλα. Με τα μυαλά στα κάγκελα είναι όλος ο κόσμος και μεγαλύτερα από μένα. Πολύ κούραση, φίλοι, πολύ κούραση ψυχολογική πιο πολύ και σωματική. Γιατί σκέψω, εγώ κουβαλάω, έχω και μωρό το χρόνο στο σπίτι και κουβαλάμε εμφιαλωμένα να πίνουμε. Που εγώ προσωπικά δεν έπαιρνα ποτέ εμφιαλωμένα, ανέβαινα στους παγιάτες και έπαιρνα νερό για να πίνουμε, για να μην χρωλάμε πλαστικά μπουκάλια. Και κουβάλιμα νερό για τα πάντα. Δηλαδή υπολογίζω εγώ πρέπει, θέλουμε τρία άτομα που είμαστε και τέτοιοι άνθρωποι, φίλε, που δεν καταναλώνουμε. 50 λίτρα τη μέρα για όλα, με πολύ φιδό. Και όχι κάθε μέρα μπάνια, μόνο το μωρό, με 1,5 λίτρο νερό. Με τους κατοίκους να ζουν μια νέα σκληρή πραγματικότητα, το ψυχολογικό βάρος γίνεται όλο και εντονότερο. Ασκεί και ψυχολογική πίεση και στρες όλο αυτό, γιατί δεν μπορούν οι άνθρωποι και να καταλάβουμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το νερό, με ποιες συνθήκες. Τα δραματικά εξανθήματα, ενοχλήσεις, αυτά έχουν αυξηθεί. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, στη Θεσσαλία μετά την κακοκαιρία έχουν σημειωθεί 110 λοιμώξεις αναπνευστικού, 37 γαστρεντερίδιδες και 18 κρούσματα λεπτοσπύρωσης. Να παραμείνουμε στην εσωτερική επικαιρότητα και στην αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού που ανησυχεί την επιστημονική κοινότητα εν ώψη του χειμώνα. Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, περιμένουν περαιτέρω αύξηση, αλλά σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το σύστημα υγείας μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Το ρεπορτάζ ετοίμασε η Βίκη Καλοφωτιά.
Μπορεί να έχουν συμπληρωθεί 3 χρόνια από την έναρξη της πανδημίας, ωστόσο ο κορονοϊός παραμένει ανάμεσά μας και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής προβλέψεις των ειδικών επιστημόνων, το επόμενο διάστημα θα υπάρξει περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων. Λοιπόν, επί του παρόντος βρισκόμαστε στη φάση έξαρσης του κορονοϊού, η οποία ξεκίνησε από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Να θυμίσω ότι είχαμε ήδη μία έξαρση, η οποία ξεκίνησε από τα τέλη Ιουλίου. Η πιο έντονη περίοδος του κορονοϊού υπολογίζουμε ότι είναι μέσα Οκτωβρίου, με αρχές Νοεμβρίου. Το χειμώνα περιμένουμε όλες οι γεωγενείς λοιμώξεις να έχουν μία αύξηση. Μέσα αυτές είναι και η COVID. Η COVID είναι μία λοιμώξη, η οποία ξέρουμε ότι είναι 4 εποχών, δεν είναι όπως είναι η εποχική γρήπη. Και αυτή τη στιγμή παρατηρείται μία αύξηση και μία αύξηση και στις απώλειες παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι αυξήσεις αυτές όμως είναι σε πλαίσια τα οποία μπορεί να τα διαχειριστεί το σύστημα και γι' αυτό και δεν πρέπει να εμπνέουν ιδιαίτερη ανησυχία. Παρ' όλα αυτά, σε περίπτωση που κάποιος εμφανίσει συμπτώματα έστω και κοινού κρυολογήματος, συστήνεται να υποβληθεί σε τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού, ιδίως αν είναι ηλικιωμένος και αν ανήκει σε ευπαθείς ομάδες. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συμπτώματα κρυολογήματος να ελέγχονται για COVID και οι άνω των 60 και οι ευπαθείς να αναζητούν συμβουλή γιατρού για να λαμβάνουν φάρμακα. Διότι τα αντιϊκά φάρμακα είναι αποτελεσματικά όταν λαμβάνονται έγκαιρα και τροποποιούν πολύ την εξέλιξη της νόσου και την επικινδυνότητά της προς το καλύτερο πάντοτε. Οι μέχρι τώρα μεταλλάξεις του ιού είναι ουσιαστικά παραλλαγές όλες της όμικρον, άρα δεν έχουμε κάτι σχετικά άγνωστο. Και ελπίζουμε να παραμείνει έτσι. Περιμένουμε ένα εμβόλιο το οποίο θα είναι επικαιροποιημένο και όταν θα έρθει θα υπάρξουν και οι οδηγίες για το πώς θα εμβολιαστούν οι συνάνθρωποι μας. Όσον αφορά στην εικόνα που υπάρχει αυτήν τη στιγμή στα νοσοκομεία, ο καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών τονίζει ότι αυτή δεν παραπέμπει σε καμία περίπτωση στην αντίστοιχη που επικρατούσε την εποχή της έξαρσης της πανδημίας. Είναι δύσκολο να κάνουμε μια ασφαλή πρόβλεψη. Σε καμία περίπτωση δεν προβλέπουμε όμως κάποια έξαρση η οποία θα δημιουργήσει μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας για την οποία θα χρειαστούμε οριζόντια μέτρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα αποτύπωμα στο σύστημα υγείας όπου έχουμε πάνω από 600 ασθενείς με τον ιό μέσα στα νοσοκομεία και έχουμε και πάνω από 30 άτομα στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Πρόκειται για μια σημαντική πίεση, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την πίεση που έχουμε βιώσει στην περίοδο της πανδημίας. Σύμφωνα με την πρόσφατη επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, καταγράφηκαν 53 θάνατοι από κορονοϊό με διάμεση ηλικία τα 82 έτη και ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 36. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ο σεισμός έγινε στην Αττική, ωστόσο καθησυχαστικός εμφανίζεται ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισυστημικού Σχεδιασμού και Προστασίας και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Ευθύμιος Λέκας. Ας ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στο Attica TV. Στις 15:54 εκδηλώθηκε μια ασθενή σεισμική δόνηση της τάξης των 3,7 βαθμών στη θαλάσσια περιοχή λίγο έξω από τη Βαβρώνα. Η δόνηση αυτή είχε ένα εστιακό βάθος της τάξης των 10 χιλιόμετρων. Έγινε αισθητή στην Ανατολική Αττική και λιγότερο έγινε στις άλλες περιοχές της Αττικής καταθέσης. Είναι μια δόνηση η οποία προέρχεται από μικρό ρήγμα που είναι στον υποθαλάσσιο χώρο και με βάση τα δεδομένα της σεισμικότητας που υπάρχει στην περιοχή θεωρούμε ότι η περιοχή και τα ρήγματα της περιοχής δεν μπορούν να δώσουν σεισμούς μεγαλύτερου μεγέθους ή πολύ μεγάλου μεγέθους. Συνεπώς δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας, βεβαίως παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ανησυχούμε από το συγκεκριμένο σεισμό. Απόστρατος αξιωματικός εμπλέκεται σε κύκλωμα έκδοσης παράνομων ταυτοτήτων και διαβατηρίων που εξάρτησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Περισσότερα θα μας πει η Έλλη Ζώτου. Ακριβώς, Ανθή. Η έρευνα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021 όταν έγινε αίτηση για επανέκδοση διαβατηρίου λόγω απολίας. Όμως από την μακροσκοπική εξέταση και από την αντιπαραβολή των βιομετρικών δεδομένων διαπιστώθηκε αναντιστοιχία του ετούντος με τον πραγματικό κάτοχο. Παράλληλα, εντοπίστηκαν άλλες 6 τέτοιες περιπτώσεις σε υποθέσεις έκδοσης ταυτότητας περίπου το ίδιο διάστημα για 2,5 μήνες και κάπως έτσι ξεκίνησε η έρευνα που κατέληξε στην αστυνομική επιχείρηση την περασμένη Πέμπτη σε 4 πόλεις στη Βόρεια Ελλάδα, σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Σέρες και Δράμα, κατά την οποία συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων
ήταν και ο απόστρατος αστυνομικός. Σύμφωνα με την επίσημη τώρα ενημέρωση, κατά το χρόνο τέλεσης των αδικημάτων, ο τώρα απόστρατος ήταν εν ενεργεία και μάλιστα ήταν αρμόδιος για την παραλαβή των δικαιολογητικών και την έκδοση των ταυτοτήτων. Αυτός, όπως ανακοινώθηκε, προέβαινε σε πράξεις οι παραλήψεις των καθηκόντων του, ώστε να διασφαλίζει η τυπικά ορθή έκδοση της ταυτότητας, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο τα εχέγγυα ασφαλείας που είχαν αυτά τα έγγραφα. Μάλιστα, όταν απομακρύνθηκε από τη θέση του, το κύκλωμα στρατολόγησε μια άλλη εν ενεργεία αστυνομικό για να κάνει την ίδια δουλειά, η οποία περιλαμβάνεται μαζί με 23 ακόμα άτομα στη δικογραφία. Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση ξεπερνά τις 210.000 ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Αρχηγείου της Ελλάς. Και επιπλέον να πούμε ότι συνελήφθησαν 5 άτομα, χωρίς χαρτιά για τα οποία τα μέλη της πείρας είχαν προχωρήσει στην έκδοση μιας ταυτότητας και επρόκειτο να προχωρήσουν και στα υπόλοιπα έγγραφα, ωστόσο δεν πρόλαβαν λόγω της επιχείρησης. Σε βάρος τώρα των 7 συλληφθέντων και των επιπλέον 29 κατηγορουμένων, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση, ψευδείς βεβαιώσεις και ξέπλυμα και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Μάλιστα, Έλλη, σε ευχαριστώ πολύ. 3 χρόνια συμπληρώνονται και σήμερα, κυρίες και κύριοι, από την ιστορική απόφαση καταδίκης της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Μετά τη μακρά διαδικασία που κράτησε 5,5 χρόνια, το δρόμο για τη φυλακή πήραν η ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης, δεκάδες μέλη της και ο καθομολογίαν δολοφόνος του Παύλου Φίσα, Γιώργος Ρουπακιάς. Το ρεπορτάζ ετοίμασε η Δανάη Κισκύρα Μπαρτζόκα. Ένα μόλις λεπτό μετά τις 12 το μεσημέρι της 7ης Οκτωβρίου του 2020, η Μάγδα Φίσα, έξω από την αίθουσα τελετών του εφετείου Αθηνών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, υψώνει τα χέρια της στον ουρανό και φωνάζει. Λίγα λεπτά πριν, στις 12 παρατέταρτο, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, αποτελούμενο από την πρόεδρο Μαρία Λεπενιώτη και τους τακτικούς δικαστές εφέτες Γεσθημανή Τσουλφόγλου και Ανδρέα Ντόκο, με ομόφωνη απόφαση είχε αποφανθεί ότι η Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματική οργάνωση. Ήταν μια απόφαση ιστορική, καθώς σήμανε το τέλος της πεζικής ασυλίας και της ανοχής που απολάμβανε η Χρυσή Αυγή από την ίδρυσή της. Και σηματοδότησε την καταδίκη της ναζιστικής βίας από το ελληνικό κράτος για πρώτη φορά στην ιστορία του. Μέσα στην αίθουσα ξεσπούν χειροκροτήματα. Ο κόσμος αγκαλιάζεται με δάκρυα στα μάτια και η λεωφόρος Αλεξάνδρας σύεται στο άκουσμα του εμβληματικού. Η Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματική. Λίγη ώρα μετά το πλήθος διαλύεται από την αστυνομία. Επτά πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής κρίθηκαν ένοχοι και για την κατηγορία της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για τους Νίκο Μιχαλολιάκο, Χρήστο Παπά, Ηλία Κασιδιάρη, Ιωάννη Λαγό, Γιώργο Γερμανή, Ηλία Παναγιώτερο και Αρτέμι Ματθεόπουλο. Εκτός από αυτούς, το δικαστήριο κήρυξε ενόχους για ένταξη και συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση τους πρώην βουλευτές Παναγιώτη Ηλιόπουλο, Πολύβιο Ζησιμόπουλο, Αντώνη Γρέγο, Νικόλαο Μίχο, Νικόλαο Κούζηλο, Κωνσταντίνο Μπαρμπαρούση, Ευστάθιο Μπούκουρα, Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, Μιχάλη Αρβανίτη, Ελένη Ζαρούλια και Δημήτριο Κουκούτσι. Ως μέλη της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης κρίθηκαν ένοχοι και οι δύο αποκαλούμενοι πυρηνάρχες, Γιώργος Πατέλης και Αναστάσιος Πανταζής. Οι δικαστές επίσης ομόφωνα έκριναν ένοχο για την υπόθεση της δολοφονίας του Παύλου Φίσα τον καθομολογία δολοφόνο του, Γιώργο Ρουπακιά, και 15 ακόμα από τους συνολικά 18 κατηγορούμενους της υπόθεσης. Ένοχοι κρίθηκαν και οι 4 κατηγορούμενοι για τη βίαιη επίθεση κατά στελεχών του Πάμε στο Κερατσίνι, αλλά και οι 5 για την επίθεση στους Αιγύπτιους ελεργάτες. Απόφαση ήταν το αποτέλεσμα μιας πολύχρονης διαδικασίας και μιας συλλογικής προσπάθειας των συνηγόρων της πολιτικής αγωγής και των τριών ομάδων, των θυμάτων, των συγγενών του, των μαρτύρων κατηγορίας που στάθηκαν όρθιοι, των δημοσιογράφων που κατέθεσαν στη δίκη και βεβαίως του αντιδραστικού κινήματος που έδωσε τον αγώνα του μέσα και έξω από την δικαστική αίθουσα, τον θυμίζοντας σε όλους και σε όλες μας ότι δεν εξαφανίζεται ο ρατσισμός, ο φασισμός, η ιθαροδοξία μόνο με μια καταδικαστική απόφαση. Οι πιο πολλοί ίσως πίστευαν ότι η 7η Οκτωβρίου θα αποτελούσε και το τέλος της εμβληματικής αυτής δίκης. Όμως κάτι τέτοιο δεν συνέβη, καθώς το πολυπόθητο λύεται η συνεδρίαση, ακούστηκε 15 ολόκληρες ημέρες μετά, σημειώνοντας έτσι ρεκόρ συνεδριάσεων για την έκδοση δικαστικής απόφασης. Η δίκη ολοκληρώθηκε στις 22 Οκτωβρίου με τους καταδικασμένους χρυσαυγίτες να οδηγούνται στη φυλακή. Η καταδίκη της 7ης Οκτωβρίου του 2020 έχει ήδη γραφτεί ανεξίτητα στις σελίδες της μεταπολιτευτικής ιστορίας της Ελλάδας.
Ένα 10χρονο αγόρι ήταν το θύμα της νέας αεροπορικής επιδρομής στο Χάρκοβο, ενώ πλήγματα υπήρξαν και σε σιτηρά σε αποθήκες στην Οδυσσό. Στη Συρία κηρύχθηκε τριήμερο εθνικό πένθος για την αιματηρή επίθεση στη στρατιωτική ακαδημία Χόμς, την ώρα που θεωρείται πολύ πιθανό τα ντρόνς που χρησιμοποιήθηκαν να προέρχονται από περιοχές που ελέγχει η Συριακή αντιπολίτευση. Ήταν μία από τις πιο θανατηφόρες μεμονωμένες επιθέσεις των τελευταίων ετών στη Συρία. Στη χώρα κηρύχθηκε τριήμερο εθνικό πένθος για το μακελιό, στην τελετή αποφύτισης στρατιωτικών στην Ακαδημία της πόλης Χόμς, που στήριξε τη ζωή σε τουλάχιστον 100 ανθρώπους και τραυμάτισε εκατοντάδες άλλους. Τα ντρόνς που χρησιμοποιήθηκαν είναι πολύ πιθανό να προέρχονται από τις περιοχές που ελέγχουν οι ένοπλες δυνάμεις αντιπολίτευσης, σύμφωνα με Σύρο στρατιωτικό εμπειρογνώμονα. إدلب هي التي قامت بمثل هذا الاعتداء وهذا يتطلب أن تمتلك هذه التنظيمات. Αν και ο Συριακός στρατός δεν προσδιορίσε τους υπευθύνους, τους χαρακτήρισε τρομοκρατικές ομάδες που υποστηρίζονται από γνωστά διεθνή μέρη και δεσμεύτηκε για ισχυρή και αποφασιστική απάντηση. تصعيد العمليات العسكرية من قبل الجيش العربي السوري وحلفائه وأصدقائه ضد التنظيمات الإرهابية وبخاصة في منطقة خط التصعيد. Κατά την παρουσία του στις κηδείες, μέλος του Συριακού Κοινοβουλίου εξέφρασε την απογοήτευσή του, καθώς δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής καταδίκη των τρομοκρατικών ενεργειών. These are terrorist acts that the United Nations Security Council and the countries of the world neither condemn nor do they condemn other acts in other regions. They say that there is no terrorism in Syria. But this terrorism is manufactured by Turkey and the United States. Ο Συριακός εμφύλιος πόλεμος, ο οποίος ξεκίνησε το 2011, έχει προκαλέσει σημαντικές απώλειες και έχει αφήσει τη χώρα διαιρεμένη με τις κυβερνητικές δυνάμεις να εμπλέκονται σε συγκρούσεις με διάφορες ομάδες ανταρτών. Νέες αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανία είχαν ως συνέπεια ένα 10χρονο αγόρι να σκοτωθεί στο Χάρκοβο, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε σιτηρά στην περιοχή της Οδυσσού στα νότια. Кто-то из близких. Младшего сына достал, супругу достал, там мама и еще старший сын 10 лет. Сейчас ребята пытаются достать его. Η πυραυλική επίθεση κατέστρεψε μεγάλο μέρος ενός κτηρίου κατοικιών. Οι επιθέσεις ακολούθησαν πυραυλική επίθεση, κατά την οποία δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στο χωριό Χρόζα, στη βορειοανατολική Ουκρανία, κατά διάρκεια μιας συγκέντρωσης για να θρηνήσουν έναν πεσόντα Ουκρανό στρατιώτη. Η επίθεση στη Χρόζα ήταν ένα από τα πιο θανατηφόρα μεμονωμένα χτυπήματα κατά αμάχων από την εισβολή της Ρωσίας το Φεβρουάριο του 2022. Το αρχιπέλαγος των Καναρίων νήσων τίνει να εξελιχθεί σε Λαμπεντούζα, καθώς αποτελεί ένα από τα κύρια σημεία εισόδου των μεταναστών στην Ευρώπη. Εκατοντάδες μετανάστες από την υποσαχάρη Αφρική φτάνουν κάθε μέρα στα Ισπανικά νησιά, ενώ καταγράφεται αύξηση στις ροές κατά 1/5 σε σύγκριση με πέρυσι. Αργυρό. Ναι, Ανθή, μόνο το τελευταίο 24ωρο, 500 μετανάστες μέσα σε 6 ξύλινες βάρκες από τη Δυτική Αφρική έφτασαν στα Κανάρια νησιά. Οι Ισπανικές αρχές τους μετέφεραν στο νησί Ελ Ιέρο από την Τενερίφη, που όπως βλέπουμε και στα πλάνα μας, πίσω ακριβώς από τα πλεούμενα διακρίνονται και τουρίστες που απολάμβαναν τη θάλασσα. Το νησί τώρα Ελ Ιέρο, να πούμε εδώ, Ανθή, ότι είχε 11.000 κατοίκους και αυτή τη στιγμή δέχεται μεγάλο όγκο μεταναστευτικών ροών. Πάνω από 1.200 μετανάστες έφτασαν την περασμένη εβδομάδα σε αυτό το μικροσκοπικό νησί. Τα Κανάρια νησιά, να πούμε εδώ, ότι απέχουν μόλις 100 χιλιόμετρα από την Αφρική και έχουν γίνει ο κύριος προορισμός για μετανάστευς, ετούντες άσυλο αλλά και πρόσφυγες που προσπαθούν να φτάσουν στην Ισπανία δια θαλάσσης, Ανθή. Οι αφήξεις μεταναστών μέσω θαλάσσης στην Ισπανία έχουν αυξηθεί κατά 1/5 μέχρι στιγμής φέτος σε σύγκριση με την περασμένη χρονιά, με περισσότερους από 3.500 να φτάνουν στα Κανάρια νησιά τον περασμένο μήνα, καθώς οι καιρικές συνθήκες ήταν υπιότερες και οι θάλασσες πιο ήρεμες, Ανθή. Αργυρό, όμως, είχαμε και μάχη για να περιορίσει τον πανικό που έχει ξεσπάσει στο Παρίσι, δίνει η γαλλική κυβέρνηση, για τους κοριούς. Είχαμε ξαναπεί για το θέμα. Καθώς φιλοξενεί το παγκόσμιο κύπελο ράγκμπι και μόλις 9 μήνες πριν το φιλοξενεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του επόμενου καλοκαιριού, ήδη έχουν κλείσει 7 σχολεία στην γαλλική επικράτεια.
Ακριβώς, Ανθή. Οι συσκέψεις κυβερνητικές στα Ηλίσια Παιδιά είναι συνεχείς και το κυβερνητικό επιτελείο έχει σημάνει συναγερμό. Το Παρίσι αλλά και άλλες μεγάλες πόλεις όπως η Μασσαλία, η Λιόν, αντιμέτωπες με τους κοριούς, ενώ τα μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για γενικευμένη επιδημία. Η κατάσταση έχει φτάσει μάλιστα σε τέτοιο σημείο που σύμφωνα με τον Γάλλο Υπουργό Υγείας Γκαμπριέλ Ατάλ, σε 17 σχολεία εντοπίστηκαν κοριοί, 7 από τα οποία έβαλαν λουκέτο σε Παρίσι, Μασσαλία και Λιόν, προκειμένου να γίνει απεντόμωση στους χώρους τους. Είναι ενδεικτικό μάλιστα ότι μεταξύ του 2017 και του 2022 περισσότερα από 1 στα 10 σπίτια στη Γαλλία είχαν μολυνθεί από κοριούς με συνολικό κόστος 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, Ανθή. Πραγματικά εντυπωσιακό. Σε ευχαριστώ πολύ, Αργυρό. Και εμείς πάμε τώρα ως το πιο δυτικό άκρο της Λέσβου, στο Σίγρι, εκεί που ένα νέο ζευγάρι αποφάσισε να μετακομίσει μόνιμα και να λειτουργήσει το μοναδικό φούρνο του χωριού, κόντρα στη συνηθισμένη πια απόφαση που οδηγεί τους νέους σε αστικά κέντρα. Η Φωτεινή είναι πιαγωγός και ο Μάνος ζαχαροπλάστης και κάθε μέρα φτιάχνουν φρέσκο ψωμί και γλυκίσματα όχι μόνο για τους συντοπίτες τους, αλλά και τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής. Δεν είναι μόνο ένα γραφικό παραθαλάσσιο χωριό στο δυτικό τμήμα της Λέσβου. Ξακουστώ για το απολιθωμένο δάσος, το πανέμορφο τοπίο και το απέραντο μπλε που μαγνητίζει το βλέμμα από την πρώτη στιγμή. Το Σίγρι είναι ο τόπος όπου δύο νέοι άνθρωποι, η Φωτεινή και ο Μάνος, διατηρούν το μοναδικό φούρνο που τροφοδοτεί με φρέσκο ψωμί και παραδοσιακά γλυκίσματα τόσο τους 200 μόνιμους κατοίκους, όσο και τους επισκέπτες από όλο τον κόσμο που το επιλέγουν ως καλοκαιρινό προορισμό. Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα? Απλά μια μέρα χτύπησε το κινητό μου και μου κάνανε την πρόταση να έρθω να αγοράσω το φούρνο, να δουλέψω στο φούρνο του χωριού, γιατί ο άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης που ήταν πριν, συνταξιοδοτήθηκε. Εντάξει, εγώ χωρίς πολλή σκέψη είπα το ναι, γιατί το ήθελα πραγματικά πολύ να γυρίσω εδώ και να ασχοληθώ με το επάγγελμά μου, με κάτι δικό μου. Η καθημερινότητα σε ένα μέρος σαν το Σίγρι, που το χειμώνα αδειάζει από την πολυκοσμία, τα γέλια και τις φωνές των τουριστών, μπορεί να γίνει ευκαιρία για να αναπτύξει κανείς τη δημιουργική πλευρά του εαυτού του, αλλά και για να γαλινέψει ο νους και η ψυχή. Για μένα θεωρώ ότι σίγουρα κάπου σου λείπουν οι παρέες, γιατί και εμάς οι παρέες μας στην Αθήνα είναι. Απλά θεωρώ ότι αν είσαι δημιουργικός, μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα, δηλαδή κάποια δραστηριότητα, γυμναστική, ακόμα και το να διαβάσεις ένα βιβλίο, μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα, ζωγραφική. Φέτος, οι επισκέπτες του νησιού από το εξωτερικό έδειξαν ιδιαίτερη προτίμηση στα χειροποίητα τσουρέκια με μαστίχα και πορτοκάλι, αλλά και στα παραδοσιακά γλυκά, όπως άλλωστε κάθε χρόνο. Παραδοσιακά γλυκά του τόπου μας είναι σίγουρα ένα μπακλαβάς, ο οποίος το φτιάχνουμε με άσπρο αμύγδαλο. Και τα αμυγδαλωτά, τα γεμάτα που λένε στην πόλη της Μυτιλίνης, τα οποία είναι αμύγδαλο ουσιαστικά σε πούδρα με ζάχαρη. Η Φωτεινή είναι νηπιαγωγός στο νησί και όταν σχολάει σπέβδει στο φούρνο για να βοηθήσει το Μάνο, ο οποίος εργαζόταν για αρκετά χρόνια σε ζαχαροπλαστείο της Μυτιλίνης πριν πάρει την απόφαση να ανοίξει την οικογενειακή αυτή επιχείρηση. Μπορεί και οι δυο τους να έχουν καταγωγή από τη Λέσβο, όμως η Φωτεινή μεγάλωσε στην Αθήνα μέχρι που η γνωριμία τους την έφερε μόνιμα στο νησί. Δήλωσα το Σίγρι για δεύτερη χρονιά, για δεύτερη σχολική χρονιά. Με πήρανε, οπότε στα μέσα της δεύτερης σχολικής χρονιάς, δηλαδή αρχές του 2022, που είχε ανοίξει μόλις και το φούρνο ο Μάνος, γνωριστήκαμε, έγινε η γνωριμία. Υπάρχει κάτι που τους προβληματίζει και ίσως να άλλαζε μελλοντικά την απόφασή τους να μείνουν μόνιμα στο Σίγρι? Η σκέψη μας είναι να μείνουμε εδώ, αν γίνεται για πάντα. Εάν δεν υπάρξει προσέλευση από νέα άτομα να εγκατασταθούν και να μείνουν εδώ, θα είναι δύσκολο μετά από κάποιο καιρό να μείνουμε κι εμείς εδώ. Υπάρχει ένα σλόγγαν που λέγεται «Σίγρι αξίζει να φτάσεις ως το τέρμα». Γιατί πραγματικά στο νησί είμαστε στο δυτικό κομμάτι του νησιού και είμαστε πολύ απομακρυσμένοι από την πόλη. Εάν καταφέρει η πολιτεία να φέρει κάποια δρομολόγια και το χειμώνα, πιστεύω θα υπάρξει μεγαλύτερη ανάπτυξη στο χωριό. Μια απόφαση που πάρθηκε συνειδητά από δύο ανθρώπους που τόλμησαν να εγκατασταθούν σε ένα μέρος απομακρυσμένο, το οποίο όμως παρά τις δυσκολίες αποτελεί έναν επίγειο παράδεισο. Εκεί όπου στεγάζουν τα όνειρα και τα σχέδιά τους για το μέλλον και είναι σίγουρα ένας προορισμός όπου αξίζει να φτάσεις ως το τέρμα. Σε λίγες ώρες ανοίγουν οι κάλπες των εκλογών για την τοπική αυτοδιοίκηση και το Άττικα έχει διαμορφώσει το πρόγραμμά του με έκτακτες εκπομπές από νωρίς το πρωί μέχρι την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων. Κυριακή, 8 Οκτωβρίου.
Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές 2023. Η ώρα της κάλπης. Από τις 10 το πρωί η τηλεόραση του Άττικα παρουσιάζει με όλο το δημοσιογραφικό δυναμικό της την εκλογική αναμέτρηση με ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Τον ενημερωτικό μαραθώνιο ανοίγουν ο Γιάννης Μπασκάκης, η Αθηνά Σούτζου, η Αλεξάνδρα Ντούσκα, η Ανθή Σαλαγκούδη και ο Ιάσονας Χινάς Παπαδόπουλος. Και από τις 5 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ, Αλέξανδρος Κλώσσας, Κατερίνα Ζάνα, Γιώργος Κουδαλάκης, Βούλα και Χαγιά και Γιώργος Μελιγκόνης. Σχολιάζουν Βασίλης Κουρής, Μάγκη Δούση, Νίκος Ελευθερόγλου και Έλλη Τριανταφύλου. Κυριακή 8 Οκτωβρίου. Γιατί και στις αυτοδιοικητικές εκλογές η τηλεόραση του Άττικα λέει όσα δεν λένε οι άλλοι. Στο σημείο αυτό να περάσουμε στην αναλυτική ενημέρωση για τον καιρό με τη μετεωρολόγο του Άττικα Ελίνα Καρέτσου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την Κυριακή ο καιρός σε όλη τη χώρα θα είναι γενικά αίθριος και θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα και κατά τόπους στα ηπειρωτικά και ιδιαίτερα στην Κρήτη, στα ορεινά της οποίας ενδέχεται να σημειωθούν σποραδικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και το μεσημέρι στα βόρεια τμήματά του 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, με τις μέγιστες τιμές της να παραμένουν σχετικά υψηλές για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 27 με 29 και κατά τόπους στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα του νομού, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά θα αγγίξει και τους 28 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά έως 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, ιδιαίτερα τις πρώτες πρωινές ώρες και με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης στο Άττικα. Ακολουθεί η αναλυτική αθλητική σας ενημέρωση. Το Άττικα αύριο από τις 10 το πρωί με έκτακτες εκπομπές θα παρακολουθεί το παλμό των αυτοδιοικητικών εκλογών. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.